Αγώνα για να μην κλείσουν τα σχολεία τους και να κρατήσουν ζωντανή την Ύπαιθρο δίνουν οι γονείς από Προκόπη, Κύρινθο, Ανθιδώνα, Δυρφίων και των γύρω χωριών. Το πρωί της Τετάρτης πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Εύβοιας, ενώ αντιπροσωπεία τους συναντήθηκε με εκπρόσωπο της υπηρεσίας. Αυτό που ζήτησαν οι γονείς από τους εκπροσώπους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συντάξει μία επιστολή και να την αποστείλει στο Υπουργείο Παιδείας, η οποία θα τεκμηριώνει απόλυτα τις ανάγκες των σχολείων της Βόρειας και της Κεντρικής Εύβοιας. Κοιτάξτε να δείτε, ασκούμε τη μέγιστη πίεση και η πρωτοβάθμια να πάρει θέση για όλη την Εύβοια συνολικά. Όπως βλέπετε εδώ είμαστε ενωμένοι όλοι οι σύλλογοι και όλα τα σχολεία που υποβαθμίζονται στην Εύβοια. Κάνουμε ένα μεγάλο κίνημα και πιέζουμε την πρωτοβάθμια να στείλει ένα έγγραφο στην κατεύθυνση να μην υποβαθμιστεί κανένα σχολείο σε όλη την Εύβοια. Στο σχολείο μας προέρχεται από τη συνένωση 6 ολιγοθέσεων σχολείων της ορεινής δύρφης, γι' αυτό λέγεται και δυρφίων, ορεινής και μη ορεινής. Και συνενώθηκε το 2011, όπου πρώτη φορά και λειτουργήσε. Και αυτή η συνένωση μέχρι στιγμής δείχνει ότι η εκπαίδευση πήγαινε καλά και ήταν αυτό που ζητούσαμε. Οι γονείς που έχουν μετικήσει από πόλεις και έχουν έρθει στα χωριά μας και δίνουν άλλη πνοή στον τόπο μας, διαμαρτύρονται εντονότερα από εμάς. Έχουμε θέμα με τις μετακινήσεις, έχουμε θέμα με τους δρόμους. Γιατί είναι ορεινή και μη ορεινή περιοχή. Με την υποβάθμιση του σχολείου, είναι σαν να ερημοποιούν τον τόπο μας. Το αίτημά μας είναι ένας δάσκαλος αναπληρωτής για το Προκόπη, όχι ειδικότητες, και να εξετάσουν το θέμα μας ως εξαθέσιο, όχι ως πενταθέσιο που λένε είμαστε πενταθέσιο, δεν έχουμε κενά. Καταγγέλει την κυβέρνηση η οποία έχει εγκληματικές ευθύνες και μαζί με τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς απαιτούμε άμεσα τώρα να ανακληθούν οι κατάφτιστες αποφάσεις της κυβέρνησης που υποβαθμίζουν τα εξαθέσια σχολεία σε πενταθέσια, τα τετραθέσια σε τριθέσια. Δυνατότητα να μιλήσετε με κάποιον εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας της προηγούμενης? Φυσικά έχουμε μιλήσει, έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες και με την περιφέρεια και με το Υπουργείο, και τη Δευτέρα που συνεδριάζει το Δημοτικό μας Συμβούλιο θα φέρω και το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να λάβουμε και μία απόφαση. Οι μέρες είναι κρίσιμες και πρέπει, πέρα από το συνολικό πρόβλημα που απασχολεί όλη τη χώρα, ειδικά για την Εύβοια, έστω και με ειδική νομοθετική ρύθμιση, να μην περάσει υποβάθμιση. 4 δασκάλους. Η Εύβοια είναι πολύπαθη, είναι για όλα. Εμείς θα τραβάμε όλα από ό,τι βλέπετε. Νομίζω ότι αυτή η παρέκκληση μπορεί να γίνει. Δεν λειτουργούμε συνέχεια με τον αριθμό των μαθητών, λειτουργούμε και με τις ιδιαιτερότητες του κάθε σχολείου. Η πρωτοβάθμια τι μπορεί να κάνει στο δικό της πλαίσιο αρμοδιοτήτων? Από ό,τι συναντηθήκαμε οι σύλλογοι και εγώ πριν τη Δευτέρα με την κυρία Υφυπουργό, την κυρία Μακρύ, μας είπε ότι περιμένει ένα έγγραφο από την πρωτοβάθμια προκειμένου να τονίσει τις ιδιαιτερότητες των σχολείων και προκειμένου να γίνει αυτή η παρέκκληση, τα σχολεία να παραμείνουν των δυρφίων εξαθέσιο από πενταθέσιο, των Λουκησίων από τετραθέσιο σε τριθέσιο να επανέλθει, του Προκοπίου και της Κερίνθου. Την είδαμε συγκαταβατική, είπε ότι θα πάρει την συγκατάθεση του Υπουργού, του κ. Πιερακάκη. Άρα περιμένετε αυτό το έγγραφο τώρα από την πρωτοβάθμια να αποσταλεί? Περιμένω το έγγραφο από την πρωτοβάθμια. Ο κ. Λιγούρας κατάλαβε την αναγκαιότητα της τροποποίησης και της διαφοροποίησης του συγκεκριμένου σχολείου. Ιδιαίτερα το θέμα του Δημοτικού Σχολείου Δυρφίων είναι ένα ιδιαίτερο σχολείο. Έχει προέλθει από συνένωση 5 μικρών σχολείων και όλα αυτά πρέπει να τα βλέπουμε και από μια εθελοντική συνένωση. Και αν δεν στείλουμε μήνυμα στις εθελοντικές συνενώσεις έτσι ώστε να ενώσουμε δυνάμεις, τότε νομίζω ότι είναι ένα τραγικό λάθος από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και πρέπει άμεσα να το διορθώσει. Το θέμα μας είναι ότι μας έχουν αφήσει με 3 δασκάλους, που σημαίνει ότι αυτοί οι δάσκαλοι θα είναι υπεύθυνοι στο να κάνουν και γυμναστική στα παιδιά μας και εργαστήρια δεξιοτήτων και ό,τι άλλο συνεπάγεται και να τα προσέχουν στα διαλύματα. Μιλάμε για μια δημοτική ενότητα του Χαλκιδαίων, η οποία συνεχώς όμως αυξάνεται σε πληθυσμό. Ναι. Άρα έρχονται νέες γενιές. Του χρόνου ανεβαίνουν από το νηπιαγωγείο παιδάκια που θα συμπληρώνουν τον αριθμό που απαιτείται για να ξαναγίνει το σχολείο τετραθέσιο. Άρα και πρέπει να υπάρξουν πάλι αλλαγές, άρα μήπως χρειάζεται μια παραχώρηση από την πλευρά του Υπουργείου για να επανεξεταστούν
τα όρια των μαθητών στην ουσία. Διαμαρτυρόμαστε για την υποβάθμιση των σχολείων μας, τα παιδιά μας, χωρίς παιδεία, είναι πουλιά χωρίς φτερά. Δεν μπορεί η πρωτοβάθμια ή το Υπουργείο, το οτιδήποτε, να υποβαθμίσει τα σχολεία μας. Εν έτη 2024, χρησιμοποιώντας τον όρο ορθά, δεν είναι ορθό. Δεν μειώνεται η λειτουργία των σχολείων ορθά. Δεν είναι σωστό. Δεν πάμε προς τα πίσω. Πάμε προς τα μπρος. Στο σχολείο όταν ξεκίνησα ήταν εξαθέσιο, μέχρι και την προηγούμενη σχολική χρονιά. Φέτος ξεκινήσαμε με συνένωση της Τρίτης και Τετάρτης και με την καθημερινή τριβή και με τους γονείς και με τα παιδιά έχω να σας μεταφέρω το εξής. Ότι η μετάβαση της Δευτέρας να κάνει μαθήματα της Τετάρτης έχει δυσκολέψει την οικογένεια οικονομικά. Γιατί αναγκάζονται τις απογευματινές ώρες να έχουν δασκάλους στο σπίτι για να μπορέσουν να καλύπτουν τα κενά των παιδιών. Και φανταστείτε τώρα σε αγροτικές περιοχές που εργάζεται ένα άτομο από κάθε οικογένεια, πόσο αυτό υπερβαίνει τον οικονομικό προϋπολογισμό του κάθε χωριού. Είναι προφανές ότι οι συγχωνεύσεις γίνονται με δημοσιονομικά κριτήρια και μόνο. Η μόρφωση των παιδιών έχει γίνει κόστος και έτσι το υπολογίζουν. Εμείς θα σταθούμε σε λαϊκή συσπήρωση δίπλα στους όλους αυτούς που αγωνίζονται για να μην αλλάξει η κατάσταση τουλάχιστον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι πέρσι, να μην καταργηθούν τμήματα. Έχω στείλει από δύο εβδομάδες νωρίτερα και ερώτηση στο αρμόδιο Υπουργείο και επιστολή προς τον αρμόδιο Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα, εξηγώντας τους αναλυτικά για κάθε σχολείο για ποιο λόγο δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε υποβάθμιση τόσο στα δημοτικά σχολεία της Εύβοιας, όσο και στις συγχωνεύσεις που έχουν συμβεί στα σχολεία της δευτεροβάθμια. Θα δούμε δηλαδή μεταναστεύσεις πληθυσμών από τις περιοχές αυτές της Υπαίθρου προς άλλες περιοχές για να ζητήσουν οι γονείς καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά τους. Εγώ θα πω ότι δεν ζητάμε προσωρινή λύση φέτος, για μόνο φέτος να λυθεί αυτό το πρόβλημα, το παιδαγωγικό αυτό πρόβλημα. Ζητάμε μία λύση γενική. Εγώ θα επικαλεστώ στοιχεία από το Star Forum, φετινά στοιχεία, που έλεγε ότι μιλήσαν επιστήμονες εκεί για δημογραφικά στοιχεία της στερεάς Ελλάδας, ότι είχαμε σαν περιφέρεια τη μεγαλύτερη μείωση, ποσοστιαία μείωση πληθυσμούς διπλάσια σε σχέση με την εθνική μείωση. Δηλαδή είμαστε στο 7% μείωση του πληθυσμού από το 2010. Άρα είναι ένα πρόβλημα που θα το συναντάμε συνέχεια μπροστά μας και γι' αυτό καλό θα ήταν και το ζητάμε να δώσει κίνητρα να ανασχέσει αυτό το δημογραφικό πρόβλημα. Αυτό είναι αντικίνητρο. Το να κλείνεις σχολεία, να υποβιβάζεις σχολεία, δημιουργείς όχι κίνητρα για να χτυπήσεις την υπογεννητικότητα, που είναι μια κατάσταση για την οποία νοσεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αλλά δημιουργείς εσωτερική αναταραχή και στην εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και στην κοινωνία γενικά.